Από τις 6.30 μέχρι και τις 10.30 το πρωί, για 4 ολόκληρες ώρες, τα αστικά ταξί στην κυριολεξία έκαναν κατάληψη των κεντρικών σημείων των πόλεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με ουρές πολλών χιλιόμετρων. Οι περισσότεροι από τους οδηγούς δεν γνώριζαν για τα μέτρα των ταξιτζίδων, με αποτέλεσμα να βρεθούν προ μιας απίστευτης ταλαιπωρίας στην προσπάθεια να κινηθούν με τα οχήματά τους προς την εργασία τους. Άλλοι οδηγοί γνώριζαν για τις τάσεις εργασίας και τα αιτήματα των ταξιτζίδων, αλλά η ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Όλοι έχουν δίκιο. Αλλά και εμείς που είμαστε υπαλλήλοι, υποφέρουμε. Ένα βάσανο, τίποτε άλλο. Ένα βάσανο. Είμαι στο δρόμο, έχει μία μισή ώρα αυτή τη στιγμή. Να κάνουν τη διαμαρτυρία τους χωρίς να τα αεροπορούν τον κόσμο. Πόση ώρα θέλατε να πάτε από το σπίτι σας στη δουλειά και πόση ώρα κάνατε, πόση ώρα θέλατε. 30 λεπτά, έχει πάνω από μία ώρα που είμαι στο αυτοκίνητο. Να με πού δρεύω, πιο κάτω, 200 μέτρα. Να σε φάμε άλλο κάνα μισά ώρα. Γνωρίζεις για τα αιτήματα των ταξιτζίδων. Μα είναι ταξιτζίες. Όχι, δεν γνωρίζω. Αλλά κάτι άκουσα χθες ότι θα γίνει, αλλά δεν άκουσα ποιοι θα το κάνουν, η αλήθεια. Στην πρωτεύουσα έκλεισαν οι δρόμοι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή παράλυση στη συμβολή των οδών Αθαλάσσας και Λεωφόρου Στροβόλου και στα φώτα τροχέας του μετοχίου Κύκου. Στη Λεμεσό έκλεισε ο κυκλικός κόμβος στο λιμάνι, στην Πάφο η συμβολή της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και Τάφου των Βασιλέων και στη Λάρνακα η οδός των Φοινικούδων. Ενώ κινητοποίηση των ταξιτζίδων υπήρξε και στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Καθ' όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η αστυνομία βρισκόταν στην κυριολεξία σε κατάσταση συναγερμού, υπό το φόβο πρόκλησης επεισοδίων, αλλά όπως αποδείχθηκε τελικά, ο ρόλος της ήταν περισσότερο υποβοηθητικός στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των οδηγών. Μονοδρομήσαμε για κάποιους δρόμους, στα πλαίσια, όπως έχω πει, να διευκολύνουμε όσο μπορούμε το κοινό και να μην ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Έχουμε, όπως είδες, σε όλες τις διασταυρώσεις αστυνομικούς. Οι οδηγοί αστικών ταξί λίγο πριν τις 10 συγκεντρώθηκαν έξω από τα Υπουργεία Συγκοινωνιών και Οικονομικών, όπου αντιπροσωπεία τους επέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου στους υπουργούς. Ακολούθως, αντιπροσωπεία τους επισκέφθηκε το Προεδρικό, όπου μετά από λιγόλεπτη συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών, αποχώρησε εξαγγέλλοντας εντός 15ημέρου πανκύπρια συνέλευση με σκοπό κλιμάκωση των μέτρων. Δεν μας υπολόγισαν καθόλου. Λέω σας στον συναδέρφη ότι αν δεν καλεβούμε πιο δυνατά, δεν θα μας υπολογίσουν. Βρέθηκα μαζί με τους οδηγούς ταξί πριν 3 εβδομάδες. Συζητήσαμε τα διάφορα προβλήματα τους. Για κάποια από αυτά ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποιες λύσεις. Εγώ πιστεύω στη δύσκολη σημερινή εποχή που ζούμε δεν είναι καιρός για κινητοποιήσεις και μόνο μέσα από διάλογο και συνένεση μπορούν να βρεθούν λύσεις. Οι οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για εμπεγμό, κοροϊδία και περιφρόνηση που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν εκ μέρους των αρμοδίων σε ζωτικά για τον κλάδο του ζητήματα. Πήγαμε πάρα πολλές φορές σε όλους τους υπουργούς, σε όλα τα αρμοδία, μας υπόσχονται, κατανοούν, υποστηρίζουν ότι έχουμε προβλήματα, αλλά λύση καμία. Ούτε στα προβλήματα που έχουν οικονομικό κόστος, αλλά και ούτε στα προβλήματα που δεν έχει κόστος, όπως η πειρατεία, όπως οι πιάτσες. Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί είναι: παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων στην αιτία της οικονομικής κρίσης, μείωση του τέλους αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή του τρόπου ασφάλισης των οχημάτων τους, παραχώρηση επιδοτημένου πετρελαίου κίνησης, δημιουργία πρόσθετων χώρων εξυπηρέτησης του κοινού σε όλες τις πόλεις και σχέδιο με την παροχή οικονομικών κινήτρων για απόσυρση των αδειών ΤΑΦ. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα για τους οδηγούς ταξί είναι ο σκληρός και αθέμητος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν με την πειρατεία από διάφορα παράνομα ή μη δικαιούχα οχήματα.